συναδέλφισες, σε όλη τη χώρα πραγματοποιούνται αυτή την ώρα συγκεντρώσεις για το πολυνομοσχέδιο που σε λίγες ώρες στη Βουλή ψηφίζεται. Ένα νομοσχέδιο που σημαίνει νέο γύρο επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, στο ασφαλιστικό, στους μισθούς. Το νέο αυτό έκτρωμα αφορά επιβολή νέων έμεσων φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού που στενάζει, ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση των κόκκινων δανείων, νέες φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Καλούμε τους εργαζόμενους κάθε κλάδου, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις σωματιακές επιτροπές, τους νέους και τις νέες, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, να μην δεχτούν τη νέα εξαθλίωση. Να μην εγκλωβιστούν ξανά στις ψεύτικες ελπίδες και στις κάλπικες υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι περάσαμε τα δύσκολα. Μας θέλουν προσκυνημένους, απογοητευμένους και να ματώνουμε συνέχεια για τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Δεν θα περάσει η τοπάθεια, ο συμβιβασμός. Με αισιοδοξία και πίστη στο δίκαιο μας μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Να οργανωθούμε καλύτερα, να δυναμώσουμε την ενότητά μας, να προετοιμαστούμε καλύτερα για πιο μαζικούς και ανεβασμένους αγώνες. Η λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος, το χτύπημα στο ασφαλιστικό, η φορολογία, το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων δεν τους αρκεί. Δοκιμάζουν τις αντοχές μας, μας εξαθλιώνουν και προκαλούν. Δεν νομιμοποιούμε τα αντιλαϊκά μέτρα που ψηφίζουν. Δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την πολιτική που έχει ως μόνο και αποκλειστικό στόχο να σωθούν τα κέρδη των λίγων για να γίνουν αυτοί ακόμα πιο ισχυροί. Η λεμαργία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων δεν θα κοπάσει ποτέ.